Πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Ρίγα. Το παρόν έδωσαν φίλοι του κόμματος καθώς και στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν ώψη του έκτακτου συνεδρίου του κόμματος που αναμένεται να γίνει το Φεβρουάριο. Είναι η νέα αρχή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις δυσκολίες τις οποίες πέρασε την προηγούμενη περίοδο. Μια νέα αρχή με τον νέο πρόεδρο τον Στέφανο τον Κασελάκη και με τη νέα ηγεσία που έχει διαμορφωθεί. Ο στόχος μας είναι όχι μόνο η επανεκκίνηση, αλλά κυρίως η σχέση και η εμπιστοσύνη που πρέπει να ανακτηθεί με τους πολίτες της χώρας. Η χώρα αυτή τη στιγμή περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία με πολύ μεγάλη αιμονή δεν δίνει λύση στα προβλήματα και μάλιστα θεωρώντας ότι όλα είτε είναι από εξωγενείς παράγοντες ή προσπαθεί να μετακυλήσει την ευθύνη στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα στην ακρίβεια, συμβαίνει με τα θέματα της στέγας, συμβαίνει στον αγροτικό τομέα και με τις κινητοποίησεις που έχουν οι αγρότες, με ένα επιτελικό κράτος τυπικά, το οποίο είναι ένα κράτος το οποίο έχει ανεπάρκεια και με κανέναν τρόπο δεν έλυσε ή δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την ανασυγκρότηση, τη νέα φυσιογνωμία του κόμματος, καθώς και τις θέσεις που παίρνει στα σημαντικά θέματα που απασχολούν τόσο τον Εύρο όσο και την υπόλοιπη χώρα. Οι προτάσεις μας λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένες. Καταλαβαίνουν πολύ αυτά που είπα, αλλά το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε αυτή την παρουσίαση και στο θέμα της φορολόγησης, παράδειγμα, των πολιτών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια φορολόγηση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των περιουσιακών του κάθε πολίτη, δεν είναι με αναλογικό τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο εμφανίζουμε να έχουμε τεράστιες αποκλίσεις και ανισότητες μέσα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το ζουν οι πολίτες. Εγώ θα προέτρεπα όλους να έχουν προσδοκίες. Και προσδοκίες μπορούν να έχουν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί, το απέδειξε και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης όταν παράδοσαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε παραδώσαν μια χώρα η οποία ήταν σε διάλυση, καταφέραμε να επιλύσουμε προβλήματα. Ο Πάνος Ρίγας αναφέρθηκε και στις ευρωεκλογές, τονίζοντας πως ο στόχος του κόμματος είναι να δώσει προοπτική στην επόμενη ημέρα για τις εθνικές εκλογές. Πρέπει να ανατραπεί αυτό το κλίμα ότι, μπας περιπτώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και ευθύνη για ορισμένα πράγματα. Μπορεί να είχε σε ορισμένες επιλογές οι οποίες γίνανε, αλλά γίνανε με έναν τρόπο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα έχει τη δυνατότητα, με ρυθμισμένο το χρέος και με όλη την ευχέρεια των 50 δις που πήρε και του Ταμείου Ανάκαμψης, να μην μεταφέρει αυτά τα χρήματα εκεί που θα έπρεπε. Παράδειγμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο το 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση και δυνατότητα, που αυτό σημαίνει ότι καταλύεται, διαλύεται όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πηγαίνοντας για τις ευρωεκλογές, ο στόχος μας και η προσπάθειά μας είναι να είμαστε πρώτα-πρώτα το κόμμα το οποίο θα δώσει προοπτική την επόμενη μέρα για τις εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία και να διαμορφωθούν ποια προσδοκίες στους πολίτες, γιατί προσπαθεί να διαμορφώσει μια χώρα με μειωμένες προσδοκίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το σχέδιο των προσυνεδριακών και προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τοπικά ζητήματα που αφορούν στην περιοχή της Θράκης και συγκεκριμένα του Εύρου, προκειμένου να ενισχυθεί το προγραμματικό μας σχέδιο, να ενισχυθεί η πρότασή μας και κατά τόπους για κάθε νομό, αλλά και οι κεντρικές μας προτάσεις, με έναν κεντρικό και βασικό στόχο, να ανατραπεί η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι μια σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία ουσιαστικά οδηγεί τους πολίτες σε φτωχοποίηση, οδηγεί τους πολίτες στο να νιώθουν ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε δημόσιες δομές όπως είναι η υγεία και η παιδεία, την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά τα οποία θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν. Καλωσορίζουμε σήμερα τον
Πάνω το Ρήγα στην σημερινή διαδικασία, που είναι διαδικασία έναρξης προσυνεδριακού διαλόγου και εδώ στον Εύρο. Έχουμε μπροστά μας το 4ο συνέδριο, το οποίο είναι μια κορυφαία πολιτική λειτουργία. Και αυτό το συνέδριο θα καθορίσει και μπορεί να αποτελέσει και το εφαλτήριο για την ανάκαμψη του κόμματος.